Συγκέντρωση διαμαρτυρίας πραγματοποίησε η Εθνική Ομοσπονδία Τυφλών έξω από το Υπουργείο Εργασίας με αίτημα την προστασία των ασφαλιστικών, προνοιακών και φορολογικών δικαιωμάτων των τυφλών εν ώψη της ψήφισης του Πολυνομοσχεδίου με τα 48 προαπαιτούμενα. Η συγκέντρωση έγινε υπό την αιγίδα της Εθνικής Νομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία, η οποία ζητάει από την κυβέρνηση να προστατεύσει από τις επιπτώσεις του τρίτου μνημονίου την ευπαθή κοινωνική κατηγορία των τυφλών. Οι Ομοσπονδίες των Αναπήρων καλούν τους φορείς, τα μέλη τους, τους φίλους και κάθε συνειδητοποιημένο πολίτη να αγωνιστεί μαζί τους και να προβάλλει τα αιτήματα του αναπηρικού κινήματος. Να γίνονται οριζόντιες περικοπές στις συντάξεις χωρίς να λαμβάνεται υπόψη ο παράγοντας αναπηρία. Ζητούμε λοιπόν εμείς να εξαιρεθούμε από αυτές τις περικοπές. Επίσης, όσον αφορά τον τρόπο συνταξιοδότησης, έρχεται χωρίς καμία διαβούλευση η κυβέρνηση και καταργεί την πρόωρη συνταξιοδότηση για τους ανθρώπους με αναπηρία. Για ένα άτομο προβλήματα όρασης, καλύτερα να ξεπεράσει καθημερινά αρκετά εμπόδια που δυστυχώς η κοινωνία δεν είναι τόσο οργανωμένη. Όμως ένα μεγάλο θέμα με την προσβασιμότητα, την πρόσβαση στους δρόμους, την προσβασιμότητα σε υπηρεσίες και σε αγαθά. Ζητάμε την επαναφορά των μισθών και των συντάξεων στο επίπεδο που ήταν το Δεκέμβριο του 2009, την επαναφορά της 15ετίας και τη δέσμευση των αρμόδιων υπουργών ότι δεν θα θυγούν ούτε τα προνοιακά επιδόματα, ότι δεν θα μπουν δηλαδή περιουσιακά και εισοδηματικά κριτήρια και θα διατηρηθούν οι φοροαπαλλαγές.